Spider-Man Into the Spider-Verse. Η πρώτη υπερπαραγωγή animation με πρωταγωνιστή τον Spider-Man, η οποία βγήκε στις κινηματογραφικές αίθουσες το Δεκέμβριο του 2018 και κλέψε τις εντυπώσεις με το εξαιρετικό σενάριο και animation που έχει η ταινία. Το 2018 ήταν γενικά η χρονιά του Spider-Man, αφού εκτός από την animated ταινία ο αγαπημένος ήρωας της Marvel πρωταγωνίστησε και στο Infinity War, αλλά και στο επιτυχημένο PlayStation Exclusive της Insomniac. Έτσι, το 2018 έκλεισε με αυτή την animated ταινία από τη Sony, η οποία κατέχει τα δικαιώματα του χαρακτήρα και δεν φοβήθηκε να ξοδέψει ένα μεγάλο budget για την ταινία, κάτι για το οποίο δικαιώθηκε αφού η ταινία κέρδισε το Oscar καλύτερης ταινίας κινουμένων σχεδίων της χρονιάς. Στην ταινία γνωρίζουμε τον Miles Morales, παρακολουθούμε το origin story του σε έναν κόσμο όπου ο Peter Parker, ο προστάτης της πόλης, έχει πεθάνει. Όταν δαγκώνεται από μια ραδιενεργία ράχνη, ο Morales προσπαθεί να βρει εξηγήσεις για τις αλλαγές που συμβαίνουν στο σώμα του. Ο εχθρός της ταινίας είναι ο Kingpin, ο οποίος φτιάχνει μια συσκευή που ενώνει παράλληλα σύμπαντα, έτσι καταλήγουμε με πολλούς Spidey στο ίδιο σύμπαν. Οπότε τώρα πέρα από τον Miles Morales έχουμε έναν άλλο Peter Parker, τη Spider-Gwen, τον Noir Spider-Man, του οποίου αξίζει να σημειωθεί ότι δανείζει τη φωνή του ο Nicolas Cage. Βλέπουμε την anime Penny Parker και το Spider-Robot της και τον Spider-Ham, του αραχνογουρουνάκι. Επίσης εμφανίζονται πολλοί χαρακτήρες από το σύμπαν του Spider-Man, όπως η Θεία May, η Mary Jane, ο Scorpio, ο Prowler και μια θηλυκή Doc Octopus. Βλέπουμε τη ζωή του Miles όταν αλλάζει σχολείο και πώς προσπαθεί να διαχειριστεί την κατάσταση με τις νέες του δυνάμεις. Επίσης μεγάλο ρόλο στην ταινία παίζουν ο πατέρας και ο θείος του Miles, όπως και ο Peter Parker από το άλλο σύμπαν, ο οποίος λειτουργεί ως μέντορας του. Ο συνδυασμός αυτών των τριών προσώπων συνεισφέρει στα μέγιστα στο character development του Miles μέσα από την ταινία. Παρά την εισαγωγή όλων αυτών των χαρακτήρων και τις πολλές εκδοχές του Spider-Man από όλο το multiverse, η ταινία καταφέρνει να δώσει το απαραίτητο screen time που χρειάζεται στον καθένα και δεν σε αφήνει κανένας αδιάφορο. Επίσης, κάτι που καταφέρνει η ταινία που δεν καταφέρνουν οι περισσότερες super hero ταινίες, ακόμα και οι live action, είναι ότι ο εχθρός της ταινίας έχει ένα λογικό και σοβαρό κίνητρο να φτιάξει τη συσκευή που θέλει, αλλά ο τρόπος που το κάνει βλάφτει περισσότερο άλλους ανθρώπους. Η Marvel έχει αδιαφυσβήτητα κερδίσει στον τομέα του κινηματογράφου την DC με τις ταινίες της να σπάνε τα ταμεία κάθε χρόνο και να αποφέρουν τεράστια κέρδη. Στην κατηγορία των animated ταινιών όμως είχε πάντα τα skip train DC. Με αυτή την ταινία όμως η Marvel, αν και συνεργασία με τη Sony, δείχνει ότι μπορεί να μπει σφήνα και σε αυτόν τον τομέα. Η ταινία διαθέτει ένα εξαιρετικό animation συνδυασμό δυσδιάστατου με τρισδιάστατο και οι χαρακτήρες μοιάζουν σαν να έχουν ζωντανέψει από τα comic. Το σενάριο κάνει μια νέα εισαγωγή στο Spider-Verse και δίνει σε όλους τους χαρακτήρες το χρόνο που χρειάζονται. Η ταινία προσφέρει και γέγιο και συγκίνηση. Αποτελεί ένα δείγμα ωραίου storytelling που θα αρέσει σε μικρούς και μεγάλους. Υπενθυμίζει στους μεγάλους το τι αγάπησα σε αυτόν τον ήρωα και είναι ιδανική εισαγωγή για τους μικρότερους. Εν κατακλείδη, αυτή η animated ταινία αποτελεί μια από τις καλύτερες για το Spider-Man που έχουν προβληθεί στη μεγάλη οθόνη. Περιμένουμε με ανυπομονησία τη συνέχεια που θα μας γνωρίσει ακόμα περισσότερους Spider-Man από άλλες διαστάσεις αφού έχει ανακοινωθεί ήδη το sequel. Αυτή είναι η βαθμολογία μου για την ταινία.